Ρώσοι δεν είναι, κονσέρβα να πουλιέται. Δικαίωμα μας είναι, μαγώνες καταρχιέται. Η μόρφωση δεν είναι, κονσέρβα να πουλιέται. Δικαίωμα μας είναι, μαγώνες καταρχιέται. Άννα Κουτελίδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ. Είμαστε εδώ σήμερα σε μια νέα απάντηση για το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που φέρνει σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και στην προηγούμενη κινητοποίηση αλλά και στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την παρουσία των ΜΑΤ που παρατάχθηκαν απέναντι από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και φοιτητές που διεκδικούσαν το αυτονόητο, την κατάργηση αυτού του εκπαιδευτικού νόμου. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που δρομολογεί την αξιολόγηση των πανεπιστημίων με βάση τα κριτήρια της αγοράς, πιο συγκεκριμένα με βάση τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, που συνδέει την αξιολόγηση με τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, οδηγώντας τα έτσι σε νέες κατηγοριοποιήσεις. Επιπλέον με το άρθρο 50 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, προχωράει στην αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων ως ισότιμων με τα πτυχία των πανεπιστημίων για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται η αξία του πτυχίου μας, ιδιωτικοποιείται η εκπαίδευση, εμπορευματοποιείται η γνώση και οι σπουδές. Για τους συναδέλφους αναπληρωτές απαξιώνεται η προϋπηρεσία τους. Αν πάρουμε υπόψη μας ότι για πάνω από 10 χρόνια τριγυρίζουν από νησί σε νησί και από βουνοκορφή σε βουνοκορφή να μαζέψουν την προϋπηρεσία τους και εν όψη της κατάρτισης των νέων πινάκων. Επιπλέον το τρίτο σημείο σε αυτό το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο είναι ότι με διατάξεις του επαναφέρει την τιμωρία των αναπληρωτών με τον τριετή αποκλεισμό τους από τους πίνακες σε περίπτωση που κάποιος αναπληρωτής παραιτηθεί. Αντί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά όλων των αναπληρωτών με ίσα δικαιώματα, δείχνει το ανάλγητο πρόσωπό της. Τους καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό, τους στοχοποιεί και εν τέλει τους τιμωρεί. Καλούμε τους συναδέλφους να συσπηρωθούν στην ΕΛΜΕ, να συσπηρωθούν στο Σύλλογο, να μπουν μπροστά στον αγώνα. Δεν έχει τελειώσει η μάχη και να δείξουμε την αντίθεσή μας και ενάντια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και ενάντια στο νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση που έρχεται, που αφορά όλους τους τομείς της ζωής μας και μάλιστα μαζί με τους εργαζόμενους των άλλων κλάδων. Απαιτούμε η κυβέρνηση να πάρει πίσω, να αποσύρει το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Δηλώνουμε ότι θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Πασχάλης Νίκος, πρόεδρος ΕΛΜΕ Τρικάλων. Στη συνέχεια του συλλαλητηρίου που έγινε την προηγούμενη Τρίτη, η ΕΛΜΕ, όπως και σήμερα, αποφάσισε και η κατατόπους ΕΛΜΕ ανά την Ελλάδα να έχουμε συλλαλητήρια. Ο λόγος είναι ότι σήμερα ψηφίστηκε το άρθρο 50 που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας να περάσει, το οποίο εξισώνει δυστυχώς τα πτυχία των κολεγίων με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Όπως γνωρίζουμε, τα κολέγια είναι 3 χρόνια, ενώ το πανεπιστήμιο είναι 4. Αυτοί που πήγαν στα κολέγια δεν πέρασαν πανελλαδικές και όπως ξέρουμε καταστρατηγείται το 16ο άρθρο του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ότι η παιδεία στην Ελλάδα, η ανώτατη παιδεία είναι δημόσια. Δυστυχώς επιχειρείται από την κυβέρνηση ως δούριος ύπος να περάσουν οι απόφοιτοι των κολεγίων, οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια προσόντα με τους αποφοίτους στον ΑΗ, στις καθηγητικές σχολές να διοριστούν τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας απαγόρευσε στους δασκάλους οι οποίοι έχουν τελειώσει διετή ακαδημία πριν αρκετά χρόνια να έχουν το δικαίωμα να κάνουν στην σχολική, στην ειδική αγωγή, διότι οι ίδιοι δεν έχουν κάνει εξομοίωση. Εφόσον απαγορεύει αυτό, φανταστείτε που είναι περίεργο πράγμα, διότι τελειώσαν πανεπιστήμιο. Φανταστείτε γιατί δέχεται μετά τους αποφύτους των κολεγίων. Αυτό μας προβληματίζει και εξάλλου τα κολέγια δεν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διότι μπορεί να υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αυτά είναι αναγνωρισμένα από το ΔΕΑΤΑΠ. Σε αυτό θα αντιδράσουμε σύσσωμοι οι ΟΕΛΜΕ, όπως και η ΟΗΕΛΕ και η ΔΟΕ, πάντα με γνώμονα το καλό των συναδέλφων και την κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημόσιας εκπαίδευσης, διότι όλοι αγαπάμε τη δημόσια εκπαίδευση, προερχόμαστε από αυτήν και θα τη στηρίξουμε όσο μπορούμε. Τρικάλης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Η σημερινή κινητοποίηση είναι στα πλαίσια της κινητοποίησης που προκήρυξε η Ομοσπονδία μας, η ΔΟΕ, σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ και την ΟΗΕΛΕ, κατά της σημερινής ψήφισης του άρθρου που αφορά του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια και αφορά το άρθρο 50. Την εξίσου των πτυχίων των κολεγίων με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και καλούμε έστω και την ίστατη στιγμή να την αποσύρει και να μην ισχύσει αυτό. Επίσης, ένα άλλο άρθρο, το άρθρο 58, που επιβάλλει την τιμωρία των αναπληρωτών όταν δεν δέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές σε κάποιο μέρος της Ελλάδος για 3 χρόνια, πρέπει να αποσυρθεί άμεσα αυτό, γιατί τιμωρεί τους εκπαιδευτικούς που εδώ και πολλά χρόνια δίνουν τη ζωή τους για τη δημόσια εκπαίδευση, αφήνοντας τα σπίτια τους με μια βαλίτσα στο χέρι και πηγαίνοντας σε όλες τις χαρτιές της Ελλάδος. Σήμερα είναι η μέρα ψήφισης νομοσχεδίου και ο σύλλογός μας, στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, διατρανώνει εδώ σήμερα έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην συνεργασία με την τοπική ΕΛΜΕ Τρικάλων, την αντίθεση της ψήφισης του νομοσχεδίου και ζητάμε την απόσυρση εδώ και τώρα αυτών των δύο τροπολογιών, αλλά και γενικότερα για οτιδήποτε άλλο αφορά την παιδεία. Ζητάμε επίσης να γίνουν διορισμοί άμεσα σε όσους έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση, εκπαιδευτικούς, και να μην έχουν οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές άλλη αντιμετώπιση κάθε χρόνο. Δηλαδή να παίρνουν την απόλυσή τους το τέλος Ιουνίου και να μένουν άνεργοι για 2-3 μήνες και συνέχεια πάλι ξανά από την αρχή την επόμενη χρονιά, είτε από το Σεπτέμβριο είτε αργότερα όταν θα προσληφθεί ο καθένας, να ξαναπροσπαθούν να βρουν άλλο σπίτι, να αφήνουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους πίσω και να πάνε πάλι στις χαρτιές της Ελλάδος για να προσφέρουν στην δημόσια εκπαίδευση. Τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης είναι πάρα πολλά, είναι πάνω από 25.000 και πρέπει η κυβέρνηση, η σημερινή, να ενσκύψει πάνω και να κάνει άμεσα μόνιμους διορισμούς. Πρόεδρε, κάνατε 2 παραστάσεις διαμαρτυρίας μέχρι στιγμής, την προηγούμενη φορά και σήμερα. Αν ψηφιστεί τελικά το νομοσχέδιο, τι θα κάνετε περαιτέρω? Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία θα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η Ομοσπονδία μας θα ζητήσει γενικές συνελεύσεις του τοπικού συλλόγου και περιφερειακές συνελεύσεις να πάρουμε αποφάσεις για περισσότερες κινητοποιήσεις, πιθανόν και άλλες απεργίες που θα έχουμε μπροστά μας. Και καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να είναι κοντά στην Ομοσπονδία, κοντά στο σύλλογό μας και να είναι σε εγρήγορση για αυτό που θα ακολουθήσει. Η συμμετοχή των συναδέλφων δεν είναι καλή. Επιζητούμε να έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι. Βάλαμε την ώρα με τη λήξη του σχολικού ωραρίου για να είναι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι συνάδελφοί μας και εκτός του διδακτικού ωραρίου δεν έρχονται. Δεν ήρθαν με την τρίωρη στάση εργασίας, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα τώρα τελειώντας 1 και 4 τα σχολεία να είναι εδώ σήμερα παρόντες. Είμαι ο Βασίλης Ζώης, είμαι μέλος του ΔΣ της, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Νομού Τρικάλων και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Σχετικά με τη σημερινή κινητοποίηση, είναι συνέχεια της προχθεσινής. Αντεδράσαμε άμεσα, γιατί συνεχίζεται ο εμπεγμός των συναδέλφων που εργάζονται στα δημόσια σχολεία και για μας είναι αιτία πολέμου αυτό, γιατί προσπαθούν από την πίσω πόρτα να καταλύσουν το άρθρο 16, βάζοντας αποφύτους των κολεγίων στην διαδικασία της επιλογής ως δημόσιους λειτουργούς, ως εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Τους δίνουν τη δυνατότητα, δηλαδή, με λίγα λόγια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, να καταθέσουν τα χαρτιά τους εις βάρος των δημόσιων πανεπιστημίων και σχολείων που εμείς στηρίζουμε ως δημόσιοι λειτουργοί. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Ήδη οι παλινοδίες της Υπουργού πήραν μια 48-ωρη προθεσμία, η Υπουργός πήρε ως σήμερα, θα το ξαναφέρει πως ψήφιση επικαλείται την κοινωνική οδηγία, η οποία δεν την καλύπτει, γιατί δεν φέρνει τα χαρτιά που τη ζητούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ούτε στο σώμα. Θα δούμε και τη σημερινή συνεδρίαση, θα κλιμακώσουμε την αντίθεσή μας και θα πάμε με πρόταση για απεργία στις 31 του μήνα, γιατί αφορά πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων αυτή η ιστορία, τους συναδέλφους μας αναπληρωτές που εργάζονται στα σχολεία 14 και 15 χρόνια και
προφανώς τους πλήττει και τους αφήνει εκτός δημόσιου σχολείου. Ενώ έχουν πάει σε όλα τα μέρη, στις κατιές της πατρίδας για να διδάξουν στα Ελληνόπουλα, έχουν μείνει εκτός και χάνουν ένα μεγάλο έτσι, προσόν που είχαν για να διοριστούν. Και αυτό, γι' αυτό παίζει ένα, δεν έχει αναφερθεί νομίζω επαρκώς, το προσοδολόγιο, το οποίο είναι έργο του προηγούμενου Υπουργού Παιδείας, όπου καταργεί ουσιαστικά την προϋπηρεσία, βάζοντας και άλλα στοιχεία κοινωνικά, όπου χιλιάδες συνάδελφοι χάνουν πολλές σειρές για τον τρόπο διορισμού τους, με αποτέλεσμα έτσι να πέφτουν στον πίνακα. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι αυτό της τιμωρίας των συναδέλφων που διάφορα κοινωνικά προβλήματα αρνούνται τον διορισμό τους ως αναπληρωτές και αποκλείονται για 3 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, γιατί ο συνάδελφος μπορεί να επικαλεστεί κάποιους λόγους κοινωνικούς και να μην μπορεί να πάει αυτή τη χρονιά. Αποκλείεται για 3 χρόνια να μην εργαστεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί, να το πάρει πίσω ο Υπουργός. Και τους λέμε ότι, και τους προειδοποιούμε ότι, και να θυμίσω τις τύχες των προηγούμενων Υπουργών Παιδείας διαχρονικά, όσοι τα έχουν βάλει με την εκπαίδευση και γενικά το κίνημα είναι πάρα πολύ δυναμωμένο. Όλες οι παρατάξεις αντιδρούν, όπως βλέπετε, σε αυτό το νομοσχέδιο. Σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα θα αντιδράσει και είναι και μια προειδοποίηση για αυτά που έρχονται, για την αξιολόγηση και για όλα αυτά που σκέφτονται για το δημόσιο σχολείο. Γιατί για εμάς ο στόχος τους είναι το δημόσιο σχολείο. Το σχολείο δηλαδή που στηρίζει στα χρόνια της κρίσης την ελληνική κοινωνία. Αυτοί θέλουν ένα σχολείο που θα στηρίζεται μόνο στα χρήματα, που δεν θα δίνουν λεφτά, το σχολείο να βρίσκει λεφτά, ένα σχολείο που θα έχει δικούς του πόρους. Αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Καλούμε τους συναδέλφους να είναι κοντά μας, γιατί αφορά όλους τους συναδέλφους, και δίνουμε ραντεβού για την Παρασκευή, που ελπίζουμε επιτέλους η Ομοσπονδία μας να κηρύξει 24 ώρες απεργία, όπως είναι το αίτημα αρκετών συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Λόγω Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων έφερε ένα ψήφισμα για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και εξισώνει τα ειδικά κολέγια με τα δημόσια πανεπιστήμια. Ζητάμε την απόσυρσή του με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου μας. Το ίδιο κάνει και η Ομοσπονδία μας, η ΔΟΕ, σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ και την ΟΗΕΛΕ. Ζητούμε να πάρει πίσω η κυβέρνηση το άρθρο 50 από το υποψήφιο συνομοσχέδιο και το άρθρο 58, τα οποία αφορούν την εξίσωση των κολεγίων, όπως είπαμε, τα δημόσια πανεπιστήμια και τον τριετή αποκλεισμό των αναπληρωτών από την εκπαίδευση, αν δεν δεχτούν τον διορισμό τους σε κάποια φάση, είτε Γενάρη, είτε Φλεβάρη, είτε Νοέμβριο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι τιμωρητικό και τιμωρεί τους συναδέλφους μας αναπληρωτές που προσφέρουν στο δημόσιο σχολείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας ζητούμε να προωθήσετε αυτό το ψήφισμα του Συλλόγου μας αρμοδίως για να το λάβει σοβαρά υπόψη του Υπουργείου Παιδείας και κυβέρνηση. Και ξανατονίζουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτή την ψήφιση του νομοσχεδίου και θα μας δει απέναντί της η κυβέρνηση αν το προωθήσει και το συνεχίσει. Και μια διάσταση η οποία αφορά ολόκληρη την κοινωνία, δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευτικό κόσμο. Αυτό είναι το ζήτημα της εξίσωσης που είπαμε των κολεγίων με τα πανεπιστήμια, των τίτλων, των πτυχίων. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο εξής. Πώς παραπλανάται η κοινή γνώμη. Ότι δήθεν θα προωθηθούν οι καλύτεροι κτλ. Αυτό είναι μια απάτη, μια υποκρισία από την πλευρά της Υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στα κολέγια όσοι δεν πετυχαίνουν στις εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, δηλαδή πάνε μαθητές κάτω του 10, την ίδια στιγμή που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας ότι θα βάλει βάση το 10. Δήθεν για να αναβαθμίσει τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Απ' την άλλη πλευρά, βάζει από την πόρτα πτυχιούχους οι οποίοι δεν έχουν ούτε το 10 είχαν, αλλά ούτε και τα χρόνια υπηρεσίας, ούτε και την παιδαγωγική υπάρχεια, ούτε και καθηγητές αντίστοιχους των πανεπιστημίων, έτσι ώστε τα πτυχία αυτά να εξισούνται. Και άλλο ένα ζήτημα, να είναι ίσα, άλλο ένα ζήτημα που αφορά τους αναπληρωτές που δεν μπορούν να πάνε για δουλειά σε νησιά, σε μεγάλες πόλεις κτλ. Λόγω των εξόδων και του μισθού, ο οποίος είναι χαμηλός, αντί αυτούς τους ανθρώπους, τους συναδέλφους μας, τους πολίτες αυτής της χώρας, να τους βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση γενικότερα, τους τιμωρεί επιπλέον με τριετή αποκλεισμό από διορισμούς, που ουσιαστικά σημαίνει αδιοριστία για πάντα. Γιατί αν μείνεις 3 χρόνια έξω από την διαδικασία, έξω από τον πίνακα, ουσιαστικά η θέση σου πάει πολλές χιλιάδες θέσεις πιο πίσω. Εμείς λέμε ότι από εδώ και πέρα
κλιμακώνουμε τον αγώνα, ιδιαίτερα 31 του Γενάρη θα ξεκινήσουμε με απεργιακή κινητοποίηση και εμείς εδώ σαν σύλλογος θα πάρουμε τις αντίστοιχες αποφάσεις, θα γίνουν και συνελεύσεις όπως προβλέπεται και από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία το επόμενο διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, δεχόμαστε μια ολομέτωπη επίθεση, μετά έρχεται η κοινωνική ασφάλιση, το ασφαλιστικό κτλ, το οποίο αφορά όλους τους τομείς της ζωής μας και όλη την κοινωνία. Εμείς θα είμαστε πάντα μπροστά και θα αποκαλύπτουμε τα σχέδια αυτά όλων των κυβερνήσεων, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, είναι και οι προηγούμενες που στρώσαν το έδαφος για να προχωρήσει αυτά τα αντιεκπαιδευτικά και αντιεργατικά νομοσχέδια. Και εμείς και για τις αλλαγές οι οποίες προτείνονται και προωθούνται και που ψηφίζονται σήμερα σχετικά και με τα κολέγια αλλά και σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο πρόσληψης και στην περίπτωση της διάταξης για τον τρίχρονο αποκλεισμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν αποδεχτούν τον διορισμό τους ως αναπληρωτών. Ασφαλώς και θα πάρουμε τα αιτήματα, συμμεριζόμαστε και τις κινητοποιήσεις σας τόσο της ΔΟΕ όσο και στο τοπικό επίπεδο. Εκπαιδευτικοί δάσκαλοι είμαστε και εμείς, συμμεριζόμαστε και τις αγωνίες όλων. Ως από τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή, εγώ ως έχω υποχρέωση θα διαβάσω το σχετικό ψήφισμα που έχετε καταθέσει και θα το προωθήσω αρμοδίως. Λοιπόν, η συνάντηση θα είναι μάλλον την αδαμία. Εγώ εκείνο που μπορώ έτσι να υποθέσω ότι είναι να προβλέψω ότι θα το επόμενο διάστημα, μια και το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ολοκληρωμένο του Υπουργείου Παιδείας, είναι το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν ακολουθούν πολλά άλλα που έχουν αναγκαλθεί. Και φοβάμαι, φαντάζομαι ότι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις θα υπάρχουν και σε επόμενες μήνες.